καθηγητής στη Σχολή Χημικών Μηχανικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Δημοσθένης Σαριγιάννης. Με τον κύριο Σαριγιάννη συζητάμε συχνά εδώ στα παραπολιτικά. Μας βοηθάει λίγο να δούμε το που βρισκόμαστε με τα μαθηματικά μοντέλα και το πώς αυτά δείχνουν την τάση στο θέμα της μεταδοτικότητας του ιού. Θα τον καλησπερίσω και τον ευχαριστήσω που είναι και σήμερα κοντά μας. Γεια σας, κύριε Σαριγιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ σας. Λοιπόν, βοηθήστε μας τώρα να δούμε το εξής. Ας ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με το λιανεμπόριο. Ας πάμε εκεί. Με αυτά τα οποία έχουν ακουστεί και το τι περιμένουμε να γίνει με το λιανεμπόριο. Με μια διαφορετική κατά πάσα πιθανότητα μορφή. Αυτό έχει εκτιμηθεί, γνωρίζετε ποιες ενδεχομένως θα είναι οι επιπτώσεις του ανοίγματος του λιανεμπορίου? Ναι, εμείς είχαμε κάνει σενάρια. Είχαμε κάνει προσομοιώσεις για το άνοιγμα click away. Το λιανεμπόριο από μόνο του δεν έστενε για να δημιουργήσει πρόβλημα, αλλά καμία από τα τρία τύπου ανοίγματα, δηλαδή συζητάμε για το πρωτοβάθμιο, για το δευτεροβάθμιο πέρευση και λιανεμπόριο, από μόνο του δεν έστενε. Ο συνδυασμός στάθηκε για να δημιουργήσει πρόβλημα. Η αλήθεια είναι ότι το λιανεμπόριο λοιπόν με click away είναι αρκετά. Δημιουργεί μια πίεση στη διασπορά, αλλά όχι ικανή για αύξηση, για να δούμε αύξηση. Εμείς τώρα αυτή τη στιγμή, επειδή συζητάμε, φανταζόμαστε και για ένα κομμάτι clicking shop. Έχουμε κάνει υπολογισμούς και γι' αυτό. Ακόμα δεν έχουμε αποτελέσματα σε διαφορά του συνδυασμού, οπότε θα το δούμε. Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι με click away είναι εφικτό να συζητήσει κανείς για άνοιγμα. Θα ήταν καλύτερο να γίνει αυτό με όρους μεγαλύτερης ασφάλειας, κυρίως με την έννοια του μεθεπολίμων, ειδικά αν πελάτες μπουν στα μαγαζιά. Ναι. Με την έννοια της απολύμανσης του αέρα κτλ. Κάτι το οποίο νομίζω από ό,τι καταλαβαίνω ζητάνε και οι σύλλογοι των. Ναι, αλήθεια είναι αυτό που λέτε. Ναι. Κύριε Σαριγιάννη, βοηθήστε με λίγο στο εξής. Υπάρχουν υπολογισμοί, υπάρχουν σενάρια και για το άνοιγμα του λιανεμπορίου με τον τρόπο τον οποίο ακούσαμε, δηλαδή με τη μεταφορά κάπως του click away σε click in shop και με τα σχολεία μαζί και με όλες τις βαθμίδες, λέω. Δηλαδή ναι, ανοιχτά και τα γυμνάσια και τα λύκεια. Αυτός ο συνδυασμός τι σας δείχνει? Αυτός ο συνδυασμός δίνει αύξηση. Ακόμη και για τις 25, δίνει μια αύξηση η οποία θα οδηγήσει σε μια μεγάλη πίεση στο σύστημα υγείας προς το τέλος του Φλεβάρι να αρχίσει Μάρτιο. Μάλιστα. Αλλά αυτό χωρίς όμως να υποθέσουμε ότι λαμβάνονται μέτρα του τύπου όπως είπα, απολύμανση κτλ. Γιατί η απολύμανση ώρα μπορεί να είναι πολύ υποδοτική, ειδικά στα μαγαζιά, με την έννοια και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, με την έννοια ότι βλέπουμε μια μείωση του οικού φορτίου τη τάξη του 50 με 95-96%. Οπότε, ανάλογα τώρα με το χώρο, ανάλογα με την τεχνολογία που χρησιμοποιείται κτλ. Άρα, είναι κάτι το οποίο αν το δούμε δημιουργικά και σαν επένδυση, θέλω να το πω, γιατί μιλάμε όλοι για την κορονοϊό και καλά κάνουμε, αλλά προφανώς τα προβλήματα του αναπνευστικού δεν είναι μόνο φέτος το κορονοϊό και όλα στην χρονιά, είναι και προβλήματα από την ρήπανση και προβλήματα και η σωματική ρήπανση είναι πολύ σημαντική, ειδικά στις μεγάλες πόλεις. Είναι προβλήματα και με αλλεργίες του αναπνευστικού την άνοιξη, με την κύρη κτλ. Άρα και μια άλλη σειρά από προβλήματα με υγρασίες κλπ. Άρα η αλήθεια είναι ότι ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε την ποιότητα του αέρα, το λέω γενικότερα, σε εσωτερικούς χώρους, τόσο καλύτερο. Τώρα, στην προηγούμενη περίπτωση έχουμε έναν ακόμα πολύ σημαντικό λόγο να το κάνουμε. Και αλλά αν το κάναμε, δηλαδή αν δίναμε τα λεφτά αυτά, είτε σαν ένα ιδιωτικό τομέα, είτε με μια επιδότηση, μερική ίσως από το κράτος, δεν ξέρω τα οικονομικά στοιχεία, αν το επιτρέπουν. Απλώς λανσάρω ιδέες αυτή τη στιγμή, έτσι. Ναι. Αν λοιπόν μπορούσαμε να το κάνουμε, θεωρώ ότι θα ήταν μια εξαιρετική επένδυση για τη δημόσια για υγεία το μέλλον, βέβαια, και για το καλοκαίρι, για τον τουρισμό. Δηλαδή, είναι μια συνολική, ναι, συνολική βελτίωση επί της ουσίας. Μάλιστα. Λοιπόν, να περιμένουμε να δούμε. Φαντάζομαι ακόμα θέλουμε να δούμε και τα στοιχεία των. Δεν έχουμε τελειώσει με τις ημέρες των εορτών τελικώς. Να δούμε το τι έγινε εκεί. Όχι, και ποιες αποφάσεις θα ληφθούν την Παρασκευή για το θέμα του ανοίγματος. Είτε πλέον του λιανεμπορίου, καλά δεν συζητάμε καν για το θέμα της εστίασης, είτε των σχολείων, κύριε Σαριγιάννη.
Θα σας ευχαριστήσω πολύ για την συζήτησή μας. Καλή συνέχεια να έχετε, καλό απόγευμα. Καθηγητής στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο κ. Αριγιάννης.